Λοιπόν, η επόμενη μέρα, μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, σημαίνει την ολική ανατροπή για τον Δήμο Λευκάδα και για την περιφέρεια Ιωνίων σων. Πρώτη φορά αριστερά θα ήταν ο τίτλο, ο δημοσιογραφικό και στην ιστοσελίδα μα, αλλά αν κάναμε ένα ρεπορτάζ και έμπαινε ένα σούπερ. Θα συνομιλήσω με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Ηλέτο και τον Γιώργη. Ε, αφού του ευχηθώ βεβαίω καλή επιτυχία στον αγώνα που θα κάνετε, ε, επέλεξα να μιλήσω με τον Ηλέα, διότι ξέρω ότι θα χρησιμοποιήσει και την δημοσιογραφικό του δημοσιογραφική του ιδιότητα για να αναλύσουμε ένα φαινόμενο ανατροπή. Διότι λία θέλω να ξεκινήσω με την ερώτηση αυτή. Στον πρώτο γύρο συμπεράναμε άλλα πράγματα. Είδαμε τον κύριο Μαργέλη να επικρατεί με ένα ποσοστό 8% πάνω από εσά και ταυτίσαμε το αποτέλεσμα αυτό με τη γενικότερη εικόνα τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που είχε δώσει ένα δημοψηφιματικό χαρακτήρα σε εκλογέ αυτέ. Θα ήθελα εσύ να μου πει, που ήσουν και στο επιτελείο του κύριου Δρακονταϊδή, αν θεωρούσατε αυτό που τον ρώτησα και χθε, δεδομένη την ανατροπή, γιατί έχει την εμπειρία και γνωρίζει πώ λειτουργούν βεβαίω και τα τοπικά χαρακτηριστικά τη κοινωνία μα. Συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνει να μιλήσω. Ε, να πω και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο της Λευκάδας γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μια νίκη ούτε του Δρακονταϊδί, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ψηφοδέλτιο, να πούμε, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, υπό 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 υποστηρίζεται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο πραγματικά με ανθρώπους όριμου και σκεπτόμενους που θέλουν μια άλλη πολιτική, μια άλλη λογική στην τοπική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση των, των, των ε, τοπικών ζητημάτων. Λοιπόν. Ε, 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 πέρα από το ευχαριστώ πραγματικά το νιώθω είναι μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας ε, για μας γιατί αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, τα συσσωρευμένα προβλήματα της Λευκάδας συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε με αίσθημα δικαιοσύνης με, να τα λύσουμε την επόμενη μέρα με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων αυτό το οποίο λέγαμε προεκλογικά ξέρεις ότι ισχύει και θα ισχύει και για την επόμενη μέρα Λοιπόν, Όσον αφορά τώρα το σκέλος, εάν περιμέναμε και τι δεν περιμέναμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν περιμέναμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Ήταν κάτι που μας ευνηδίασε και βέβαια έχει και αυτό την λογική του και την εξήγησή του. Ε, προφανώς και θα κάνουμε τις αναλύσεις μας. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες πρώτες σκέψεις. Εμείς είχαμε ένα στόχο, δεν τον παρατήσαμε. Ήταν ένας αγώνας καθαρός. Με καθαρά πολιτικά και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, ένα αγώνα που δεν έχει σχέση με συναλλαγέ, ούτε με ταξίματα, ούτε με θέσει, ούτε με τίποτε άλλο. Είμαστε καθαροί απέναντι στην κοινωνία. Η κοινωνία το ήξερε και το ξέρει. Θεωρώ λοιπόν ότι στον πρώτο γύρο τα κριτήρια τη ψήφου δεν ήταν αμυγό πολιτικά και αυτοδιοικητικά, επισέρχονταν και άλλοι παράγοντε μέσα, και αυτό είναι κάτι που εμπόδισε την, την γνήσια έκφραση των πολιτών, η οποία αποτυπώθηκε στον δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η δικιά μου πρώτη εκτίμηση, να το πω έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε να εικάσουμε ότι το μήνυμα τη κοινωνία τη Λευκάδα αλλά και τη περιφέρεια είναι ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε το καινούριο το απαλλαγμένο ίσω από τα βαρύδια του παρελθόντο. Βεβαίω αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, με την έννοια ότι θα πρέπει να φανείτε αντάξει των, ε, των προσδοκιών. Τελικά λοιπόν ο κόσμο έχει αλάνθαστο κριτήριο. Και νομίζω ότι όσο και αν υπάρχουν οι κομματικοί μηχανισμοί, τελικά επιλέγει και στέλνει το κατάλληλο μήνυμα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Ναι. Ήταν μια νίκη, συνηθίζεται βέβαια, είναι μια φράση κλισέ να λέγεται μετά τις εκλογές ότι νίκησε ο λαός. Πραγματικά όμως το πιστεύω ότι νίκησε ο λαός γιατί Εμεί ούτε μηχανισμού είχαμε για να εκλεγούμε, ούτε ποντάραμε σε άλλα ζητήματα που δεν άπτονται τη πολιτική. Γι' αυτό πραγματικά είναι μια νίκη του λαού τη Λευκάδα και έχει καθαρά χαρακτηριστικά. Δεν μα ψήφισαν μόνο οι αριστεροί, δεν είναι λοιπόν η νίκη τη αριστερά, είναι η νίκη τη κοινωνία τη Λευκάδα. Μα ψήφισε ο κόσμο τη Λευκάδα στη συντριπτική του πλειοψηφία. Έκανε μια μεγάλη ανατροπή που πολλοί δεν πίστευαν ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί. Εμείς το πιστεύαμε γιατί Είμαστε σε μια ανοιχτή επικοινωνία με την κοινωνία. Μιλούσαμε καθημερινά. Βλέπαμε ότι αυτό δεν αντιστοιχεί με το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Ε, και προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, να γίνει αυτή η διόρθωση, η οποία και έγινε. Δηλαδή, όντω, το πραγματικό μήνυμα που εισπράτεμε από την κοινωνία τη Λευκάδα ήταν αυτό που αποτυπώθηκε στι χθεσινοβραδινέ εκλογέ. Νομίζω πάντω ότι και, στην, και, στο τελευταίο μήνυμα του κ. Δρακονταϊδή στην κοινωνία τη Λευκάδα. Ε, Είχε μπει εγγυητή. Και αυτό το παρατήρησα πρώτη φορά. Γιατί θυμάμαι ότι με τελευταία, με κεφαλαία γράμματα είχε πει ότι εγγυούμε εγώ προσωπικά όλη αυτή την αλλαγή. Όπου όπω καταλαβαίνει υπήρχε μια μερίδα κόσμου δύσπιστη στο καινούριο. Και επίση παραμένει μια μερίδα κόσμου και πολιτών όπου είναι δύσπιστη για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα να κερδίσετε και κάποια μερίδα κόσμου που μπορεί να πιστέψει ότι και η έλευση αυτού του καινούριου χωρί ε, ε, παρελθοντικέ θέσει εξουσία να φέρει την ανατροπή γιατί η Λευκάδα τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να κερδίσει πολλά στοιχήματα, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι Παναγιώτη, ο κόσμος δικαίως είναι απογοητευμένος από την πολιτική και από τους πολιτικούς και εμεί οι ίδιοι είμαστε απογοητευμένοι. Έτσι. Δεν είμαστε εμεί πολιτικοί καριέρα που βγήκαμε πάνω για να κάνουμε οτιδήποτε που ζητήσαμε μάλλον την, ψήφα του κόσμου, γιατί ακόμη δεν έχουμε εκλεγεί μένουν αυτή τη στιγμή. Αλλά αναλαμβάνουμε από την 1η του Σεπτέμβρη, όπω γνωρίζει ναι. και εσύ και γνωρίζουν και αρκετοί από του ακροατέ μα. Άρα λοιπόν, εμείς με καθαρί με λιμένα τα χέρια Παναγιώτη, να το πούμε αυτό. Λιμένα τα χέρια, τα χέρια μας δεν έχουν βαρύδια πάνω πλάτες μας δεν σηκώνουν βαρύδια που θα πρέπει να ξεπληρωθούν την επόμενη μέρα ή γραμμάτια ή οτιδήποτε. Είμαστε καθαροί, έχουμε πάρει μια καθαρή εντολή από το λαό της Λευκάδας να ασχοληθούμε με τα προβλήματά του και να δώσουμε λύσεις. Και αυτό θα κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Δηλαδή δεν περιμένουν από πίσω διάφοροι δικοί μας σε εισαγωγικά ή κάποιοι λάβει. άλλοι που θα πρέπει να πάρουν τα ανταλλάγματά τους. Ασχολου... Την επόμενη μέρα λοιπόν, όχι την επόμενη μέρα, από τώρα ασχολούμαστε από την αμέσως επόμενη μέρα, από σήμερα δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα τη Λευκάδα να δούμε τι λύσει μπορούμε να προκρίνουμε μαζί με την κοινωνία όμω τη Λευκάδα. Μαζί με την κοινωνία και όχι έξω από την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία και για τα συμφέροντα των πολλών να δώσουμε μάχε. Και θα τι δώσουμε, Παναγιώτη. Γιατί η νίκη δεν ήταν πολιτική, ήταν και ηθική. Και έχει σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία για μένα. Θα ήθελα λίγο, βεβαίω θα έχουμε τον χρόνο, γιατί τώρα συνομιλούμε μόνο για να δώσουμε το στίγμα τη ε, δική σα νίκη, να εξειδικεύσουμε πώ μπορεί να γίνει αυτό με τη συμμετοχή βεβαίω του κόσμου και με την ενημέρωση για τα μείζωνα θέματα. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα κληθείτε να είστε αντιμέτωποι με σημαντικά θέματα. Τα αναλύσαμε και στην τελευταία μα ε, συνέντευξη. Πέρα από την δική σα αυτοδύναμη πορεία, θεωρεί ότι χρειάζεται και η συνένεση του. Πολιτικού κόσμου, να κάτσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε για τη Λευκάδα τη Νέα Εποχή. Θα στραφείτε σε αυτή την κατεύθυνση, ε, Μήπω μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, πιστε... ε, κόσμια, ενώ ε, θα υπάρχει αντιπολίτευση, προφανώς. θα ζητήσετε για παράδειγμα τη γνώμη, τη βοήθεια του κύρου Μαργέλι ή θα υπάρχει αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα, ε, όπου σχεδόν σε όλα έπρεπε να υπάρχει μια διαφωνία υπήρχε αυτή η κουλτούρα η πολιτική. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Είμαστε καθαροί και διαυγής. Έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά, ακούμε τους πάντες και προφανώς θα ακούσουμε και τη γνώμη της αντιπολίτευσης. Δεν είμαστε ξερόλες Παναγιώτη. Mm -hmm. ε, πάντα βάζουμε γνώμονα, το είπαμε και είναι σημαντικό, το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, Ο γνω... με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, τα συμφέροντα των πολλών και όχι των ελαχίστων. Με αυτό το γνώμονα λοιπόν, με αυτή την κατεύθυνση, με αυτή τη λογική, Εμεί θα ακούσουμε τον οποιοδήποτε. Προφανώ, βέβαια, δεν θα γνωρίσουμε και τη γνώμη τη αντιπολίτευση και θα, όπου μπορούμε να πάμε μαζί, θα πάμε μαζί. Και βεβαίω τη θέλουμε και τη γνώμη τη και την κριτική τη και την αυστηρή την κριτική τη. Ο ρόλο τη αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένος, είναι σημαντικό και θα τον ακούμε. Λοιπόν, κλείνοντα αυτή τη σύντομη συνομιλία, θέλω να σου πω ότι μιλώντα εχθέ με πολίτες, εξέφεραν ένα ερωτηματικό. Το ότι η Λευκάδα είναι ένα τουριστικό προορισμό και πολλοί θεωρούν ότι ο κύριο Δρακονταϊδή θα εμποδίσει την ανάπτυξη και δεν θέλει να αξιοποιηθεί τουριστικά το νησί και θα κλείσουν μαγαζιά. Αυτό το οποίο το, το ακούτε κι εσεί. Εγώ προσωπικά θεωρώ, επειδή το λέω, επειδή έχω ακούσει το προγραμμάτιο, έχω την τιμή να του πάρω συνέντευξη και επειδή αιωρούνται διάφορα πράγματα και επειδή δεν μπορούν να μα ακούν πολύ. Είστε, το πρόγραμμά σα είναι προσανατολισμένο σε αυτή τη στόχευση τη μη τουριστική ανάπτυξη τη Λευκάδα. Η επίση έκανε λόγο για ήπια τουριστική ανάπτυξη που και αυτό μπορεί να παρερμηνευτεί. Να Θα ήθελα λίγο, επειδή είναι και τουριστική περίοδο, ξέρω ότι γελά, να, να μα δώσει μια απάντηση πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, με τα αστεία, κανεί πρέπει να γελάει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όσο έτσι πρέπει να το, το εκλαμβάνω και έτσι εκφράζομαι. Δεν μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Είναι αστείωτε αυτέ. Είναι mm. δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Ε, και όμω κάποιοι ίσω παραπλανούνται, ίσω δεν ξέρουμε ποιο τρόπο λέγονται και από, από πού εκπορεύονται όλα αυτά. Προφανώ και δεν είναι αυτό ο στόχο. Ο στόχο είναι το αντίθετο. Να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη, να βοηθήσουμε να είμαστε δίπλα στου επιχειρηματίε, δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο τη Λευκάδα, να υποστηρίξουμε το τουριστικό προϊόν με όποιο τρόπο και όποιο μέσο μπορεί ο Δήμο να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω πάλι στην κατεύθυνση του συμφέροντο τη κοινωνία των πολλών και Καλά. όχι των λίγων. Γίνομαι κουραστικό, με συγχωρεί Παναγιώτη, είναι αλλά είναι σημαντικό να το, να το λέμε γιατί αυτός είναι, αυτή είναι η πηξίδα μας. Μάλιστα. Έτσι, με την, να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όχι να κλείσουμε μαγαζιά, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Ε, κάποιοι προφανώς για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους μπορεί να τις φανταστεί ο καθένας, φρόντισαν να ρίξουν και αυτά τα επιχειρήματα εντό εισαγωγικών στην προεκ... στη προεκλογική μάχη. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάποια Μάλιστα. άλλη... Υπάρχει σαφές πρόγραμμα, πλάνο και ε, μαζί με την κοινωνία λοιπόν να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι απέναντι από την κοινωνία, μαζί. Μάλιστα. Ηλία, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να εξειδικεύουμε και να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή δύναμη. Δύσκολη πενταετία. Πολλέ οι προκλήσει και πολλέ οι καυτέ πατάτε. Και θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίω να τα συζητάμε και μαζί, γιατί είναι νομίζω χρήσιμη και πολύτιμη και η γνώμη σου αλλά και η δημοσιογραφική σου ιδιότητα, την οποία θα την εγκαλεί όταν θα συζητάμε. Πιστεύω ότι θα μα δίνει χρόνο να μιλάμε τώρα, που θα είσαι πολύ άσχολο, Υποθέτω με τα θέματα εδώ. Ε. <laughs> Προφανώ ε, δεν το συζητάμε. Ε, να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη, και για το βήμα το οποίο μα δίνει. Είμαστε ανοιχτοί, συζητάμε μαζί με την κοινωνία και μαζί προσπαθούμε να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα. Μάλιστα. Το ξαναλέω, γίνομαι κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ελπίζω, είναι, πραγματικά οι προκλήσει είναι μεγάλε. Είναι κομβικό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Χρήματα δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί και παλεύουμε για το κοινό καλό, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.